Μοσκοβισή και Ντάιζελ Μπλουμ επιμένουν ότι η επίγουσα εκταμείευση τη υποδόση ύψου 2 δι ευρώ και 1 δι ευρώ αντίστοιχα θα πραγματοποιηθεί υπό τον όρο τη εφαρμογή δύο ομάδων προαπαιτούμενων. Ο Οικονομικό Επίτροπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, πραγματοποίησε και διήμερη επίσκεψη πρόσφατα στην Αθήνα με στόχο να πιέσει για το κλείσιμο τη αξιολόγηση. Ο πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάιζελ από την άλλη, αναφερόμενο στην επόμενη σύνοδο του Eurogroup στι 9 Νοεμβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, τονίζει ότι θα ασχοληθεί με την τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά αφορά την πορεία υλοποίηση του ελληνικού προγράμματο. Η Ελλάδα υπερψήφισε το πρώτο νομοθετικό πακέτο που αποσκοπεί στην υλοποίηση τη πρώτη ομάδα προαπαιτούμενων, η οποία αφορά την εκταμείευση των 2 δι ευρώ. Η εφαρμογή των υπόλοιπων προαπαιτούμενων από την πρώτη ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, σε διαβούλευση με του θεσμού. Θα πρέπει να υλοποιήσει αυτό που έχει υποσχεθεί από το καλοκαίρι και αυτό που έχει υποσχεθεί είναι μία λίστα προαπαιτουμένων η οποία μάλιστα για την οποία μάλιστα τέθηκε και χρονοδιάγραμμα το Eurogroup της 9 Νοεμβρίου, ούτω ώστε να, να υλοποιηθούν αυτά τα οποία δεν έχουν εκπληρωθεί, προκειμένου να προχωρήσει η έγκριση για την εκταμίευση της υποδόσης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν παρόλη την προσπάθεια και το τρέξιμο τη κυβέρνηση για τη συμπλήρωση των προαπαιτούμενων, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι όλα θα εξελιχθούν θετικά για την Ελλάδα έω και την υλοποίηση του τελευταίου μέτρου. Ο χρόνο δεν ήταν για ακόμη μία φορά καλό σύμμαχο από τη στιγμή που η κυβέρνηση έριξε στο τραπέζι μέτρα για να λάβει αισθητηριακά την άποψη τη κοινή γνώμη, χάνοντα έτσι πολύτιμο χρόνο. Καλό ή κακό, αν κρίνουμε από την προηγούμενη συμπεριφορά τη κυβέρνηση. Εάν δεν δούμε μέχρι και το τελευταίο προαπαιτούμενο να υλοποιηθεί, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Γιατί υπάρχει, όπως και με προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά πολύ περισσότερο με αυτήν, ένα θέμα στο βαθμό αξιοπιστίας. Από την άλλη, με όλε τι αλλαγέ αυτέ που έχουν συμβεί στα τέλη κυκλοφορία, στο επίδομα θέρμανση, στι περικοπέ, στη μετακύληση ΦΠΑ εκπαίδευση στο βόρειο κρέα κλπ. Με στόχο την κάλυψη των ζητούμενων για την επικείμενη εκταμείευση, αμφίβολο παραμένει το κατά πόσο όλα τα παραπάνω θα έχουν θετικό αντίκτυπο ευρύτερα στην πορεία των οικονομικών του κράτου στην πράξη. Δυστυχώ, ε, και ένα πρωτοετή φοιτητή Οικονομικού Πανεπιστημίου γνωρίζει ότι από κάποιο σημείο και μετά όταν οι φόροι, για να το πούμε πολύ απλά, συνεχίζουν να αυξάνονται, το οικονομικό αποτέλεσμα μειώνεται. Άρα, αυξάνοντα συνεχώ τη φορολογία ή μετατοπίζοντα του φόρου από τη μία ομάδα στην άλλη, δεν νομίζω ότι θα έχουμε μακρόπνο και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Απλά θέλουμε να υλοποιήσουμε θεωρητικά κάποιε δεσμεύσει, οι οποίε δεν πιστεύω ότι θα έχουν το αποτέλεσμα που χρειάζεται.